Πάμε στο Μιχάλη Ιγνατίου, τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, να δούμε την ερμηνεία των δηλώσεων και τις αντιδράσεις. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νούφρη. Τώρα, τα μπάλωσε λίγο ο κύριος Μπλίνκεν, όταν ερωτήθηκε και απάντησε. Δύσκολο να τα μπαλώσει, βέβαια. Mm-hmm. Η δήλωση αυτή του πρόεδρου Μπάιντεν για αλλαγή του καθεστώς στη Ρωσία, για να το πούμε διαφορετικά, για ανατροπή του Βλαντιμίρ Πούτιν, προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία, χωρίς αμφιβολία. Διότι ακόμα και αν ο Ρώσος πρόεδρος προκάλεσε μια τεράστια τραγωδία με την εισβολή στην Ουκρανία, οι εποχές των ανατροπών καθεστώτων και κυβερνήσεων, όπως καταλαβαίνεις, έχει περάσει. Ναι. Και επαναλαμβάνω, ακόμα και αν πρόκειται για τον εισβολέα Πούτιν, ο στρατός του οποίου ευθύνεται για πολλούς θανάτους και τεράστιες καταστροφές στην Ουκρανία. Mm-hmm. Προκάλεσε εντύπωση η ταχύτητα με την οποία ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου άδειασε χειρολεκτικά τον πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος είπε την γνωστή πλέον φράση ότι ο Πούτιν δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Mm-hmm. Η φράση, ο Νουφρίε, δεν υπήρχε στο γραπτό κείμενο της ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου και την πρόσθεσε ο κύριος Μπάιντεν, ο οποίος βεβαίως είναι ο εκλεγμένος ηγέτης της υπερδύναμης. Mm-hmm. Ας μην ισοπεδώνονται τα πάντα, είναι ο Πρόεδρος, άρα αυτός έχει την τελευταία λέξη. Mm-hmm. Όμως ο αξιωματούχος, και έχει σημασία, τον διόρθωσε. Και αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα, αν θες. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε στο κείμενο που έδωσα στον πρόεδρο να διαβάσει, οι σύμβουλοι αντέδρασαν με απίστευτη ταχύτητα, πρέπει να σου πω, και τον εξέθεσαν σε όλο τον κόσμο. Και θυμίζω ότι ο ανώνυμος αξιωματούχος, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός άνθρωπος στο Λευκό Οίκο, έτσι, απλά υπάρχει αυτή η εννόηση με τους δημοσιογράφους, να αναφέρεται ως ανώνυμος αξιωματούχος. Mm-hmm. Θυμίζω λοιπόν ότι ο ανώνυμος αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν κάλεσε για αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία όταν είπε σήμερα, όπως είπε για χθες, ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Ναι. Βεβαίως αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Μπάιντεν. Ναι. Έχει όμως σημασία η επόμενη φράση που τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος, πρόσεξε να δεις, διορθώνει τον πρόεδρο. Αυτό που ήθελε να πει ο πρόεδρος, λέει τώρα ο αξιωματούχος, ήταν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στον Πούτιν να ασκεί εξουσία στους γείτονές του ή στην περιοχή. Δεν συζητούσε για την εξουσία του Πούτιν στη Ρωσία, ούτε για αλλαγή καθεστώτος. Ναι. Ο κύριος Μπάιντεν, επαναλαμβάνω, είπε ακριβώς αυτά που είπε. Δεν αυτό είπε, ήρθε και προσθέθηκε, Μιχάλη, ως μια ουρά. Δηλαδή, ακόμη και αυτή να είναι πραγματικά η πρόθεση, πρώτον δεν τη λες δημόσια και δεύτερον δεν είναι εύκολη η ανατροπή ενός καθεστώτος όπως η Ρωσία. Δεν μιλάμε για μια μικρή χώρα, αλλά για μια μεγάλη δύναμη. Συμφωνώ. Να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές ότι όλες αυτές οι διορθώσεις γίνονται διότι προφανώς δεν υπάρχει απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης για αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία ή, αν θέλετε, για ανατροπή του Πούτιν. Και από τη στιγμή που δεν είναι απόφαση, ο πρόεδρος δεν έπρεπε να το πει. Mm-hmm. Όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντωνι Μπλίνκεν, από το Ισραήλ, όπου βρίσκεται. Επανέλαβε, σαν Υπουργός Εξωτερικών πλέον, αυτά που είπε ο αξιωματούχος, ο ανώνυμος. Μάλιστα. Φυσικά, για να κλείνω εδώ, το κακό έγινε. Και ενώ ο πρόεδρος εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία για τη δημοκρατία και την ελευθερία, mm-hmm. δεν θα τη θυμάται κανείς, ο Νουφρή. Μάλιστα. Αυτό. Όλοι επικεντρώθηκαν σε αυτή τη δήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ.